Βρυξέλλες, here we go! Φτάσαμε Βρυξέλλες και τώρα είμαστε εδώ με τον Άλεξ και με την Βαλεντίνη και πάμε σιγά σιγά στο ξενοδοχείο μας, σιγά σιγά όμως. Καλησπέρα! Είμαστε στο Hilton. Έχω θέα... Αυτό το είχα δει. Νομίζω άνοιξα το φως του μπάνιου, όχι. Α, ναι. Πώς να ανοίξεις το φως του μπάνιου, αν δεν έχεις βάλει την κάρτα μέσα. Χαζί. Τι μπανιάρα είναι αυτή, Θεέ μου. Καλησπέρα. Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι πάπλωμα Χίνας. Το καλύτερο πάπλωμα ever. Και μόλις θα το δοκιμάσω, όχι τώρα, τώρα. Είναι τέλειο. Το μεταξύ, τι θέλω να πω, ψάχνω. Ξέρετε ότι παρόλο που δεν είμαι ούτε vegan ούτε vegetarian, μ' αρέσει πολύ να δοκιμάζω κουζίνες. Στο εξωτερικό έχουν πάρα πολύ ωραία vegan και vegetarian εστιατόρια. Και θέλω να πάω να δοκιμάσω. Τώρα θα πάμε να φάμε σε λίγο, δεν ξέρω αν θα βρούμε κάτι τέτοιο. Αλλά ό,τι και να γίνει, θα σας πάρω μαζί, θα σας δείξω. Γιατί από όσο έχω δει από το ταξί που ερχόμασταν, έχουν τόσο ωραία κτίρια εδώ πέρα. Εδώ δίπλα βλέπω, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά ο κύριος δίπλα εδώ ακριβώς τώρα. Ποιος είναι? Λίγο, λίγο. Και να έχει άντρα. Απειλητικός είναι, προσπαθώ να τον βάλω στο πλάνο τώρα. Πούπα! Τώρα θα βγει έξω και θα σε. Τον έχω το πλήρω. Είμαι στο λόμπι του ξενοδοχείου, θα βγούμε να εξερευνήσουμε τις Βρυξέλλες και κάνουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον στο Instagram με εσάς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, με έχετε συνηθίσει να χάνουμε γενικότερα και σήμερα είμαστε στις Βρυξέλλες και δεν έχω ιδέα από τίποτα. Και εσύ θες το λόγο που θα χαθώ, γιατί εσείς θα ελέγξετε πώς θα πάμε σήμερα με τη Fantasy Βρυξέλλες. Τώρα. Λοιπόν, είμαστε στην κεντρική πλατεία των Βρυξελών και αυτή τη στιγμή μαζί με τον Άλεξ έχουμε βάλει ένα poll στο Instagram της Fanta για να μας πείτε άμα θα πάμε μέσα από το κάστρο ή όχι. Αν όχι, θα βάλουμε να ψηφίσετε κάτι άλλο. Γενικότερα το που πάμε σήμερα το ελέγχετε εσείς μέσα από το Instagram. Υπέρτατα εδώ. Να βγάλουμε φωτογραφία εδώ πέρα λίγο το φαντάζομαι. Εδώ, υπεύθυνος Fanta και φωτογράφο. Περιμένουμε να δούμε τι μας έχετε απαντήσει. Αυτό ήταν το poll και εσείς είπατε να πάμε. Και τώρα πάμε να μπούμε στο κάστρο. Πάμε. Μπαίνουμε στο κάστρο. Έχουμε μπει στο κάστρο. Είναι πολύ όμορφο. Αυτό το άγαμα. Λοιπόν, τώρα που βγήκαμε εδώ, λογικά θα σας πούμε να μας πείτε αν θα πάμε δεξιά-αριστερά. Βγήκαμε από τον πύργο και μας είπατε να πάμε δεξιά. Αν βγεις από εδώ, ναι, αλλά έτσι όπως το βάλα στο πόλι, το δεξιά είναι από εδώ. Πάμε από εκεί. Περπετάγαμε και μας έβγαλες αυτό. Που είναι ένα άγαλμα που κατουράει. Φαίνεται λες και κατουράει το κεφάλι του. Update, ενημερώνω ότι μόλις έβγαλα μία φωτό μέσα στη μέση της διάβασης. Γιατί εμείς εδώ στις Βρυξέλλες το ζούμε πάρα πολύ έντονα. Πήγα να με πατήσουν δύο φορές. Μου λέγε, έλα, κάνε και ένα drinking shot. Και τώρα θα πάμε λίγο ακόμα βόλτα. Τώρα ετοιμαστήκαμε, βγαίνουμε έξω. Να δω και ο Άλεξ εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι! Κοιτάξτε πίσω. Είναι πολύ ωραίες οι Βρυξέλλες, παιδιά. Κοίτα εδώ. Για μένα αυτό εκεί με έχει ενθουσιάσει. Έχουν πάρα πολύ ωραία κτίρια. Πάρα πολύ ωραία κτίρια. Κάτι ανάμεσα σε βρικόλακας και βαθιά θλίψη είναι. Κρίμα. Ψάχνουμε τώρα να βρούμε και το μαγαζί που είναι και τα υπόλοιπα παιδιά. Οι άλλοι influencers τώρα δεν ξέρω. Πού πάμε. Ο Άλεξ υποτίθεται ξέρει που πάμε. Παλάθος μας πήγε, παλάθος μας πήγε. Hey Gabby. So there's Danny, there's Benny, there's Gabby. Yeah. Say hey. I only have 15 seconds, so you should like, yeah. Hurry up. It's his first vlog. Yeah. Είσαι πολύ καλό κομμάτι. Είσαι πολύ καλό κομμάτι. Προσπαθούμε να δούμε τώρα στο
κομμάτι που δεν θυμάζεται με την καμία. We are now fashion bloggers, not makers, as you can see. You see the Louis? I see the baton! Κάξω φάντα πορτοκάλι. Αυτά κάνω. Εδώ έχω αυτά. Me and my friend. You can do it slower if you want. So we would meet. Θέλω να μου πείτε πόσο ακριβώς πιστεύω ότι είναι αυτό. Μόλις τελειώσαμε από τα εργαστήρια και λοιπά και τώρα έχουμε έρθει εδώ πέρα και περιμένουμε να έρθουμε στο ταξίδι. Πάμε να πάμε το δρόμο γιατί τελείωσε, ήταν δύο μέρες μόνο. Do you guys want to say something in your language, like each one of you? Μύκονος. Είσαι πόλο, κόλο, go super. Πήρα το κόσα του φαινά τα σάρα. Πάρα το σημείο του του γραμμή είναι φαντάστικο. Είμαστε στο αεροδρόμιο, πηγαίνουμε πίσω, πάμε να φάμε. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, αν και κράτησε λίγο. Bye!